Ναι, σοφία κοσμού ενό πανδοδάπη ευκλαίο, τη λόγη την Εκκλησίαν Χριστού, η ει Στιγαρδιέ γρατεία σε αυτόν εκαθάρα πράξη και θεωρία. Διαλάμπησε ο κόσμο. Δυόνυ στα ο Όσιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης Ιερατικής και Ασκητικής Πολιτείας Κανών τη ημετέρα Αυλής Μούσαν Είναι χαρακτηρισμοί που απέδωσε ο Μέγας Φώτιος στον Όσιο Ισίδωρο για την άριστη θεολογική του κατάρτιση, τον φιλοσοφικό του νου την ασκητική του εγκράτεια, την τόλμη και την άμεμπτη ιδιωτική του ζωή. Γεννήθηκε περί το έτος 360 μετά Χριστόν και εκοιμήθη το έτος 440. Έκανε μεγάλες και καλές σπουδές. Εργάστηκε στην αρχή ως κατηχητής και διδάσκαλος της εκκλησία της Αλεξανδρίας. Μετά όμως αποσύρθηκε σε ένα μοναστήρι στο Πιλούσιο Όρος, γι' αυτό και ονομάστηκε Πιλουσιώτης. Αργότερα τον αξιώνει ο Θεός και γίνεται ιερέας και έπειτα ηγούμενος στο μοναστήρι του. Η πολυμάθεια έδωσε στον Όσιο Ισίδωρο τέτοιο κύρος και φήμη, ώστε να θεωρείται αυθεντία στις ερμηνίες δύσκολων αγιογραφικών χωρίων, καθώς και στην λύση απορριών. Αν ήθελε, μπορούσε να λάβει και το αρχιερατικό αξίωμα, αρνείται όμως, προτιμώντας το μοναστήρι του με το σκεπτικό ότι θα προσέφερε περισσότερα στην Εκκλησία με τον λόγο και τα συγγράμματά του. Πράγματι, σήμερα σώζονται 2012 από τις επιστολές του. Εκείνο όμως που κάνει εντύπωση είναι η ιδέα του Ισιδόρου για τους μοναχούς και τα μοναστήρια. Πίστευε ότι τα μοναστήρια έπρεπε να είναι οπλισμένα με όλα τα εφόδια των θρησκευτικών και θεολογικών γνώσεων και τα μοναστήρια να είναι οι μεγάλοι προμαχώνες της πίστεως, από όπου θα βγαίνουν οι θερμότεροι και σοφότεροι απολογητέ και συνήγοροί τη. Εκείνα τα χρόνια που ζούσε ο Άγιος Ισίδωρος, η Εκκλησία μαστιζόταν πάρα πολύ από τις διάφορες αιρέσεις, αριανισμού, νεστοριανισμού, μονοφυσιτισμού και άλλες αιρέσεις. Και οι περισσότεροι εκ των επισκόπων ήσαν φιλοαιρετικοί και γράφει στις επιστολές του ο Άγιος Ισίδωρος «Το πάλε υπέρ των προβάτων απέθνης χωνυπημένες, νυν δε μάλλον αυτή ανερούσι τα πρόβατα». Πάλε ποτέ όταν ήσαν ορθόδοξοι ἐπιμένες θυσιάζονταν για τα πρόβατα του Χριστού. Τώρα όμως, αυτοί οι ψευδοποιημένε είναι που θυσιάζουν τα πρόβατα. Σαν να λέει δηλαδή ότι τα πρόβατα τώρα τα φυλάει ο λύκος, όχι για να μην πάθουν κανένα κακό, αλλά για να μην του τα φάει άλλος λύκος. Και θεωρούσε πάρα πολύ σημαντικό ο Άγιος Ισίδωρος, η μοναχή να είναι καταρτισμένη για να μπορούν να αντιστέκονται στις επιθέσεις των ερετικών, σύμφωνα πάντα μέσα από τις γραφές, από το Ιερό Πιδάλιο και από πάσαν έγγραφων και άγραφων παράδοσιν. Αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, στίκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, να είστε δηλαδή σταθεροί και να κρατάτε την Ιερά Παράδοση, την οποία διδαχθήκατε είτε διαλόγου είτε δια επιστολή σημών. Γιατί η Ιερά Παράδοση, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ισάξια με το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο Όσιος Ισίδωρος εκοιμήθη εν κυρίω το έτος 440 μετά χριστών.